αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί γιατί πρότεινε υπουργούς. Εγώ δεν το είπα γιατί πρότεινε, εγώ το είπα ότι εγώ δεν πρότεινα. Αν αισθάνεται αυτή την ανάγκη, καλά έκανε. Κατά δεύτερον, να σας πω, επανερχόμενο σε αυτό που είπε σχετικά με τον Αυτοφοράκια και τον Ορομίστο, να του πω ότι ο Αυτοφοράκιας είναι αργό δικηγορική. Και εγώ, επειδή έχω εργαστεί ως δικηγόρος, τη χρησιμοποίησα, δεν είναι ούτε ύβρις ούτε τίποτα. Και τέλος να πω κιόλας ότι το Ορομίστιος το είπα διότι μας έχει ζαλίσει. Ότι 17 ώρες κάθισε εκεί στη διαπραγμάτευση και 17 ώρες και 17 ώρες. 17 ώρες. Και εγώ στο Βουκουρέστι είχα καθίσει πάρα πολλές ώρες. Αυτά όμως δεν έρχεσαι εδώ να τα διαφημίσει τη χώρα. Τώρα ως προς το ερώτημά σας. Να σας πω, ούτε αυτό ήταν ύβρις. Αν το είχε κλάβει ο Σύβρη, εγώ θα το πάρω πίσω. Ούτε το Αυτοφοράκια στα νύβρη και αυτό θα το πάρω πίσω. Γιατί εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι κοινωνικοί δολοφόνοι, ποτέ δεν είπα ότι διαπλέκονται και βρίσκονται ως υπερασπιστές συμφερόντων, διότι μόνο ως υπερασπιστές συμφερόντων μπορούν να χαρακτηριστούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει που πλήττουν τα αδύναμα στρώματα. Τώρα, ως προς τη δική σας ερώτηση, θα προσθέσω ότι πράγματι η Σύνοδος Υπουργών είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός θα πάει και θα έχει όλα τα επιχειρήματα ώστε να μπορέσει να πείσει ότι η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα. Θα έχει όλους εκείνους, υποθέτω, τους συμβούλους και θα ξέρει πώς θα το διαχειριστεί. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Συγγνώμη. Είναι η Σύνοδος Κορυφής αυτή. Εγώ μιλάω για τη Σύνοδο Υπουργών. Και στη Σύνοδο Κορυφής θα πάει ο κύριος Δημοκρατίας, ο οποίος πολύ γνωρίζει το θέμα και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Και όχι μόνο σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αν εκλεγείτε Πρωθυπουργός, θα σκεφτείτε για την Ελλάδα μερική αναστολή της συνθήκης Σέγγεν, όπως έκανε η Γερμανία? Θα σκεφτείτε να επαναφέρετε μέτρα, όπως για παράδειγμα την Αμυγδαλέζα ή τον φράχτη του Εύρου? Πληροφορούμε πως παρότι η πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν τον ήθελε, η υπηρεσιακή κυβέρνηση έκανε σχετικές επιδιορθώσεις στο φράχτη. Κυρία Ζαχαρέα, σας ξαναλέω. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει ένα κύμα εισρωών, προσφύγων και μεταναστών και μέσα στους μετανάστες και μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά, τα οποία ο κύριος Τσίπρας χθες είπε ότι τους λέμε λαθρομετανάστες. Ενώ δεν ξέρω πώς πρέπει να τους πει όταν δεν υπάρχουν τα χαρτιά και όταν αυτοί δεν μιλούν, όταν λαθρέα στη χώρα μπαίνουν. Λοιπόν, ως προς τους πρόσφυγες. Εμείς έχουμε προτείνει και είχαμε πει και στον κύριο Τσίπρα παραδίδοντας ότι περιμένουν 2,5 εκατομμύρια λόγω της Συρίας να περάσουν απέναντι. Έπρεπε να έχει εγκατασταθεί η γραφειοκρατία στα νησιά, να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει, να προχωρήσουν. Ως προς τους μετανάστες, οφείλουμε να συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε μαζί τους, και ως προς τους λαθρομετανάστες, οφείλουμε να τους επανοπροωθήσουμε προς τα πίσω. Έστειλε ένα μήνυμα όμως ότι καλά περνάνε εδώ, περάστε και εσείς απέναντι, καλοκαιράκι είναι, θα τα βρούμε μια χαρά εδώ πέρα. Και έτσι αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των μεταναστών χωρίς καρδιά.